Είδαμε εδώ πέρα τους τάφους όλους, τώρα φυσικά είναι γεμάτοι. Ήταν η μισή ακόμη και συνέχεια γεμίζανε. Όλο λακκούβες βλέπαμε για να μπουν οι άνθρωποι, τίποτα άλλο. Δεν μας είπανε που θα τον πάνε. Απλά μας είπαν ότι δεν πρέπει να είναι στα κημητήρια των άλλων, γιατί είναι από κορονοϊό, που αυτό για μένα είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο, γιατί τώρα θάβουν εκεί πέρα ανθρώπους με κορονοϊό. Απάνθρωπα πράγματα, αγόρι μου, απάνθρωπα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πήγανε μόνοι, αβοήθητοι. Οι θάνατοι COVID έχουν μοιραστεί στα δύο. Στα ανατολικά στο κημητήριο της Θέρμης, Αναστάσεως του Κυρίου, και δυτικά εδώ στον Εύωσμο. Έρχονται για 10 χρόνια θα είναι η παραμονή τους, για υγιεινούς λόγους καθαρά, σε σχέση με 4 που είναι για τους υπόλοιπους, αφού και το φέρετρο και οι νεκροί είναι καλυμμένοι με σακούλες. Η χρήση διπλών σάκων, υπερβολικών μεμβρανών, το γεγονός ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι οι άνθρωποι αυτοί δίνεται η οδηγία να παραμείνουν ταφιασμένοι για 10 και για 20 χρόνια, νομίζω ότι ξεφεύγουν της πραγματικότητας.